Πραγματικά είναι Τρίπολης Street Food Festival μαζί με Λευκή Νύχτα. Εγώ είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από τον κόσμο. Τις πύλες του άνοιξε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Street Food Festival της Τρίπολης. Επισκέπτες από πολλά μέρη βρέθηκαν στην πλατεία Άρεως για να δοκιμάσουν παραδοσιακές και ξένες κουζίνες. Το Street Food Festival είναι ένας θεσμός για την Αρκαδική πρωτεύουσα που συμβάλλει στην τοπική οικονομία. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές, στο επιμελητήριο, σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν, σε όλους όσους έχουν περίπτερα και κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα. Και πράγματι είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι ότι και οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ καλύτερες. Είναι πολύ εντυπωσιακή συμμετοχή του κόσμου παρά τον καιρό και τις προειδοποιήσεις κλπ. Οπότε εύχομαι όλα να πάνε όπως πρέπει. Είναι events τα οποία όχι μόνο τονώνουν την τοπική οικονομία, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, βοηθούν όμως πάρα πολύ στην εξωστρέφεια της ολόκληρης περιφερειάς, όχι μόνο του τόπου, γιατί γίνονται αντίστοιχα events σε πολλές περιοχές, βοηθούν πολύ στην εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων, των τοπικών επιχειρήσεων και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σύντομα θα έχουμε και αντίστοιχη πρωτοβουλία από την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια ομπρέλα για όλα αυτά τα events, προκειμένου το αποτύπωμα και η προστιθέμενη αξία τους να είναι πολύ μεγαλύτερη. Το έχουμε συζητήσει με τα επιμελητήρια, είμαστε όλοι σύμφωνοι και νομίζω ότι θα το κάνουμε πολύ πιο οργανωμένα και συντονισμένα τα επόμενα χρόνια. Ναι, είναι γεγονός, η τρίτη χρονιά είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη δράση, διότι γεμίζει ένα τρίμερο στο τέλος του καλοκαιριού, που θεωρητικά θα ήταν επισήτω κενό, να το πω απλά, με κόσμο την περιοχή και την πόλη μας, ώστε τα μέλη μας να απολαύσουν μεγαλύτερες διελεύσεις στις επιχειρήσεις τους και όχι μόνο οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στο street food, και όχι μόνο τα μαγαζιά της πλατείας Άρεως, αλλά και τα μαγαζιά της ευρύτερης πόλης, διότι έρχεται κόσμος εδώ πέρα, διασκεδάζει, πάει και αλλού, τρώει κάτι αλλού, πίνει κάτι αλλού, οπότε όλα τα μέλη μας είναι ευχαριστημένα. Εξού και το κάναμε να συνδυάσουμε τη διασκέδαση αλλά και τις ροές χρημάτων στα μέλη μας σε μια περίοδο που δεν θα είχαν κόσμο, αλλά ζήτησε άρεση για τους μικρούς μας αγαπημένους μας φίλους πριν πάρει σχολείο να έχουν μια καλή ανάμνηση που προσφέρει το επιμελητήριο Αρκαδίας και οι συνεργαζόμενοι φορείς με το Street Food Festival. Εδώ μιλάμε για Street Food Festival. Οι συμμετέχοντες επαγγελματίες είναι συνηθισμένοι στον καύσωνα, στις βροχές, οπότε τους ξενίζει λιγότερο από ότι εμάς. Ήθιστε όμως και στην Τρίπολη, το απόγευμα 5.30-6 περίπου, η βροχή να σταματάει. Η ψύχρα που χρειάζεται μια ζακετούλα είναι καλή βέβαια για τους επαγγελματίες, γιατί τους δημιουργεί συνθήκες να μαγειρέψουν καλύτερα και όχι με ζέστη. Οπότε κάπου χάνουμε, κάπου κερδίζουμε. Αλλά να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι με αυτά που συμβαίνουν με την κλιματική αλλαγή, παρότι μας στεναχωρεί η βροχή το απόγευμα, είναι τόσο χρήσιμη που τη θέλουμε. Για μένα είναι μονόδρομος. Το Μετριό έχει αποδείξει ότι πάντα επιζητά να συνεργαστεί με φορείς, είτε με δική του διοργάνωση όπως είναι αυτό το γεγονός, είτε με συνδιοργάνωση. Το συγκεκριμένο γεγονός το διοργανώνει το επιμελητήριο, συνδιοργάνωση ο Δήμος και η Περιφέρεια και στηριζόμαστε από το Σύλλογο Εστιατόρων, από το Σύλλογο Ζαχαροπλαστών και τον Εμπορικό Σύλλογο. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για όλους όσους ασχολούνται με τους θεσμούς αλλά και τους μελλοντικούς που ασχοληθούν, ώστε η σύμπλευση να είναι για όλους μια προτεραιότητα. Πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή και στα εμπορικά καταστήματα, στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Τάσο Σεχιώτη και στις πλατείες. Γενικώς μια βραδιά που, παρότι ο καιρός δεν είναι πολύ ευνοϊκός, δεν είναι συμμαχός μας, μια βραδιά που η πόλη έχει πλημμυρίσει από κόσμο. Τα εμπορικά καταστήματα, έτσι μια βόλτα που έκανα, είναι γεμάτα από κόσμο. Και παράλληλα ο κόσμος είναι εδώ στην πλατεία Άρεως για το street food. Οπότε και τα δύο, και η Λευκή Νύχτα και το street food, έχουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία είναι αλήθεια δεν την περιμέναμε, με την έννοια ότι φοβόμασταν από τον καιρό και τη βροχή την απογευματινή και γενικώς τώρα το βράδυ που υπήρχε κίνδυνος βροχής. Όλα καλά, ένα τριήμερο όπως είπαμε εμπορίου, γιορτής εμπορίου, με σημαντικές προσφορές στα εμπορικά καταστήματα, αλλά και ένα τριήμερο το οποίο ξεκινάει από σήμερα με το street food, με γεύσεις από διάφορα σημεία της πατρίδας μας και όχι μόνο, με πολύ κόσμο, διασκέδαση, φαγητό και βόλτα σε συνδυασμό με αγορές από τα εμπορικά καταστήματα. Ο στόχος
της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία και με τους φορείς, το Επιμελητήριο, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Καφεστιατόρων και όλους τους φορείς που συνεργαζόμαστε είναι με αυτές τις εκδηλώσεις. Αφενός μένει οι συμπολίτες μας να έχουν μερικές μέρες χαλάρωσης, χαράς και διασκέδασης, αλλά και η πόλη να γεμίσει από επισκέπτες, κάτι που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Είχαμε την ατυχία με τον καιρό που δεν μπορέσαμε να προγραμματίσουμε να πάρουμε το ρίσκο για την κυρία Παπαρίζου. Ελπίζω την Τρίτη θα είναι καλός ο καιρός και θα έχουμε άλλη μια βραδιά που η πόλη θα πλημμυρίσει από κόσμο. Θα είναι δηλαδή μια συνμέρα και για τα καταστήματα που είναι ανοιχτά βέβαια εκείνη τη μέρα, αλλά και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που για άλλο ένα βράδυ ελπίζουμε ότι θα πλημμυρίσει από κόσμο η περιοχή μας. Όταν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια το street food, είχαμε έτσι ένα φόβο, μια δυσκολία από τις τοπικές επιχειρήσεις, δεν το είχαν πιστέψει. Πέρυσι ήταν καλύτερα, φέτος είναι πολύ περισσότερες οι επιχειρήσεις και φαίνεται ότι το εγχείρημα αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι χρήσιμο τα χρήματα που θα ξοδευτούν εδώ να πάνε και σε τοπικές επιχειρήσεις, να μην πάνε μόνο σε επιχειρήσεις από άλλα μέρη, που είναι θεμητό και φυσιολογικό να έρχονται, αλλά να μένουν τα χρήματα στην περιοχή μας. Χαίρομαι που οι επιχειρηματίες είδαν ότι εδώ έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό και για έσοδα καλά. Το ίδιο έγινε και τα Χριστούγεννα με το Χριστουγεννιάτικο χωριό και φέτος πιστεύω θα είναι ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται αυτή η εξωστρέφεια και χρειάζεται αυτό το, σε εισαγωγικά θα το πω, επιχειρηματικό ρίσκο για να μπορέσεις να κερδίσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει σαν Δήμος, όπως είπα, να τονώνεται η τοπική οικονομία, να τονώνεται η επισκεψιμότητα της περιοχής μας και γενικώς να υπάρχουν δουλειές για τα καταστήματα, είτε είναι εμπορικά, είτε είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα. Είστε πολύ χαρούμενοι, γιατί παρότι έχουμε τις αντιξιότητες τις καιρικές, το street food, το τρίτο street food festival της Τρίπολης είναι πάλι γεγονός. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει θεσμός και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ευελπιστούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ροή κόσμου και θα σκεφτείμε και αυτό με επιτυχία. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον έχουμε δώσει εξετάσεις για αυτό το πράγμα, ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία οι φορείς, είτε είναι σύλλογοι, είτε σωματεία, είτε είναι δημοσιοπολιστή, είτε η περιφέρεια Πελοποννήσου. Νομίζω ότι το Street Food Festival το αποδεικνύει αυτό περίπτερα, όπως και πολλές άλλες δράσεις που έχουμε κάνει. Χρειάζεται συνεργασία των φορέων, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν πολλά πράγματα, να βοηθήσουν και το τόπο μας. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και εδώ.